Και την κυρία Ολυμπία Τελιγιορίδου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ νομός Καστοριάς και πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Καλησπέρα, κυρία Τελιγιορίδου. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στους δύο. Κυρία Τελιγιορίδου, για να μιλήσετε κιόλας, για πείτε μας. Αυτή η παράνομη τουρκική Ναύτεξ δείχνει ότι η Τουρκία κλιμακώνει την αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας και πολύ φοβάμαι ότι προκύπτει από μία έλλειψη ξεκάθαρη στρατηγικής από την πλευρά της κυβέρνησης. Και εξηγούμε. Πράγματι, αυτή η ενέργεια δεν προκαλεί έκπληξη. Πριν από 10 μέρες, όπως είπατε κι εσείς, μετά από τη Σύνοδο Κορυφής, υπήρξε μία διθυραμβική ανακοίνωση από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης που δήλωνε ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα της Συνόδου, παρόλο που εκεί δεν έγινε καμία αναφορά σε κυρώσεις. Τα μηνύματα λοιπόν που πρέπει να πάρει η άλλη πλευρά πρέπει να είναι ξεκάθαρα μηνύματα. Προφανώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κλιμάκωση της προκλητικής και επιθετικής συμπεριφοράς με ψυχραιμία. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και με αποφασιστικότητα. Δυστυχώς στην ελληνική κυβέρνηση δεν υπάρχει αυτό το συνεκτικό σχέδιο απέναντι σε αυτή την επιθετικότητα. Παράδειγμα, για 40 μέρες το Horus Race έφτιαχνε βόλτες στην υφαλοκρηπίδα μας και υπήρχαν δηλώσεις από κυβερνητικά στελέχη που λέγανε ότι δεν έγινε και τίποτε γιατί δεν κάνει έρευνες, ότι το πλοίο παρασύρθηκε από ανέμους, ότι δεν μπορεί να κάνει έρευνες γιατί κάνουν θόρυβο τα γύρω πλοία. Και να μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγο καιρό επίσημα κυβερνητικά χείλη έλεγαν ότι οι κυρώσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την τουρκική προκλητικότητα. Εμείς λοιπόν καταδικάζουμε σαφώς αυτή την παράνομη τουρκική πρόκληση, αυτή την Ναύτεξ που φτάνει στο προκλητικό σημείο να ξεκινάει στα 6,5 ναυτικά μιλιά από το Καστελόριζο. Αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει να έχουμε μια πιο στεναρή αντιμετώπιση και αυτό οφείλει να το κάνει η κυβέρνηση. Ξέρετε όμως, κυρία Τελιγιορίδου, ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν παίζει μόνη της. Κυρία Τελιγιορίδου, λέω ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν παίζει μόνη της αυτή την σκακέρα. Είναι πολλοί οι παίκτες που παίζουν στο ίδιο παιχνίδι. Προφανώς και ο καλός ο καπετάνιος υπάρχει στη φουρτούνα φαίνεται. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξει την τακτική της. Να προσπαθήσει στο συμβούλιο που θα γίνει την Πέμπτη να πάρει μια ξεκάθαρη απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αρκούν πλέον οι δηλώσεις συμπάθειας και προφανώς δεν μπορεί να συνεχιστούν οι δηλώσεις των ίσων αποστάσεων. Δηλαδή αν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός και εσείς στην κυβέρνηση, τι διαφορετικό θα κάνατε αυτή την περίοδο? Εμείς είπαμε ξεκάθαρα ότι θα συνεχίζαμε αυτό που είχε καταφέρει η δική μας κυβέρνηση για τις κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία και έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα θα επεκτείναμε τα 12 μίλια στα νησιά μας, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κρήτη. Θα πρέπει η Τουρκία να πάρει ένα ξεκάθαρο μήνυμα γιατί είναι σαφές ότι μέχρι τώρα όχι μόνο δεν παίρνει αυτό το μήνυμα που πρέπει να πάρει από τη δική μας πλευρά, αλλά ανοίγει η όρεξή της και έχουμε και άλλες κινήσεις πέρα από την παράνομη Ναύτεξ και αυτό που κάνει στα Βαρόσχια στην Κύπρο. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει για να αποτρέψουμε αυτήν την συμπεριφορά της να έχουμε μια πιο στεναρή στάση απέναντί της. Κυρία Τελιγιορίδου, αν μου επιτρέπετε ένα σχολιασμό. Θα έλεγα ότι η κυβέρνηση δεν βάζει ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σε άρθρο του σε ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν μιλούσε για παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων για την ελληνική υφαλοκρηπίδα, αλλά για μια περιοχή που διεκδικείται και από την Ελλάδα και από την Τουρκία. Γι' αυτό είπα και πριν για τα αντιφατικά μηνύματα. Από την άλλη μας λένε ότι έχουν καταφέρει να απομονώσουν την Τουρκία. Αυτό δεν είναι ακριβές. Αντιθέτως βλέπουμε ότι η Τουρκία όχι μόνο δεν είναι απομονωμένη, αλλά με κάθε τρόπο καταφέρνει ακόμη και σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βγαίνουν δηλώσεις οι οποίες κρατάνε ίσες αποστάσεις ανάμεσα σε εμάς και στην Τουρκία. Ακόμη και αυτό που είπε πριν ο κύριος Οικονόμου και για την επίσκεψη του κύριου Πομπέου. Ακόμη και στις δηλώσεις του ο Υπουργός από τις ΗΠΑ δεν έβαλε σαφή όρια
τα οποία να καταδικάζουν και να δείχνουν στην Τουρκία μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Με τις δηλώσεις συμπάθειας που καταφέρνει η κυβέρνηση να αποσπά από τους συμμάχους μας, θα μου επιτρέψετε να πω ότι το αυτί του Ερντογάν δεν υδρώνει. Εδώ λοιπόν θα πρέπει η κυβέρνηση να βάλει όλες τις δυνάμεις ώστε να υπάρξουν κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία, να απαιτηθεί στο Συμβούλιο η δημιουργία ενός μηχανισμού για τις κυρώσεις αυτές, να επεκτείνει τα 12 ναυτικά μίλια και να είναι αποφασιστική απέναντι σε αυτές τις προκλητικές συμπεριφορές. Δηλαδή εσείς τώρα θα το κάνατε, τώρα σε αυτή τη συγκυρία θα το κάνατε αυτό με τα μίλια, θα πηγαίνατε από τα 6 στα 12. Βεβαίως, είναι ξεκάθαρο αυτό, το έχει δηλώσει και ο αρχηγός μας. Μάλιστα. Και εξάλλου ξεκάθαρη και αποφασιστική ήταν η δική μας κυβέρνηση όταν είχαμε ανάλογες προκλητικές συμπεριφορές, όπως το 2018 στο Καστελόρισο με τον Παρβαρός, που το απέτρεψε ο Νικηφόρος Φωκάς. Εδώ όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες πολιτικές οι οποίες και σε επίπεδο στρατηγικής και σε επίπεδο τακτικής όχι μόνο δεν αποτρέπουν αυτή την τουρκική συμπεριφορά, αλλά τις δίνουν και το πράσινο φως να συνεχίσει. Εγώ νομίζω μήπως βασιστήκαμε πάρα πολύ. Όταν υπουργός εξωτερικών τον είπα, φιλοξενείται στο σπίτι του Πρωθυπουργού, όταν γίνονται καινούργιες συμφωνίες σε ό,τι αφορά την παρουσία αμερικάνικων αεροπλανοφόρων στην Κρήτη, πήγε να προλάβει να δημιουργήσει η Άγκυρα, για να δημιουργήσει η Άγκυρα με τη Λιβύη, είχαμε κάνει. Θέλω να πω λοιπόν ότι δεν είναι συμφωνία με την ΑΟΣ, με την Αίγυπτο. Ακούστε, ένα και μοναδικό θέμα το οποίο πρέπει να είναι αντικείμενο συζήτησης με την Τουρκία είναι η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Δεν συμφωνείτε όλοι σε αυτό. Ναι, όμως δεν γνωρίζουμε απόλυτα τι συμφώνησε απόλυτα η ελληνική κυβέρνηση στο Βερολίνο. Και για ποια μην επισέρχεστε σε θέματα που έχουν. Μαθαίνουμε όμως και για την μυστική διπλωματία του Βερολίνου και την μαθαίνουμε από την τουρκική πλευρά, όπου δεν έχει ξεκαθαρίσει το τι συμφωνήθηκε εκεί, για ποια θέματα συμφωνήθηκε να συζητήσουν και σε τελική ανάλυση ποια είναι η κόκκινη γραμμή σήμερα της ελληνικής κυβέρνησης. Κυρία Τελεγιορίδου, για τα ελληνοτουρκικά δηλαδή, ανάμεσα στις διαρροές της Τουρκίας και τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει τις διαρροές της Τουρκίας. Με τον διορισμό του κυρίου Ντόκου σε Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας. Θέλω να υπάρχουν και άλλα ζητήματα που τέθηκαν ενδεχομένως σε μυστικούς τίτλους και στη διπλωματία. Εδώ είναι ένα κομβικό θέμα, πρέπει να απαντήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού το πρέπει να απαντήσει η άλλη πλευρά. Εσείς το αρνιώσασταν. Κύριε Οικονόμου, μήπως ποντάραμε. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εμείς τα εθνικά θέματα από την πρώτη στιγμή έχουμε ζητήσει να υπάρχει μια ενιαία εθνική στρατηγική. Γι' αυτό και εδώ και πολύ καιρό έχουμε ζητήσει και Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, το οποίο αρνείστε. Δεν μπορείτε σε καμία περίπτωση να κατηγορήσετε το ΣΥΡΙΖΑ για πρακτικές και τακτικές μικροκομματικές που ακολουθούσε το δικό σας κόμμα όταν ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να το πάρετε πίσω. Για να το κλείσουμε ακόμη, κυρία Δελιγερίδου, να συμφωνήσουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει τουλάχιστον την Πέμπτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διεκδικήσει τις κυρώσεις για την Τουρκία. Κάτι που όλο το προηγούμενο διάστημα έλεγε ότι δεν θα έχει αποτέλεσμα. Και τα αποτελέσματα που έφερε η κατευναστική της πολιτική τα είδαμε. Δώστε μας και δύο λεπτά. Κυρία Τελεγιορίδου, κλείνοντας για να καταλάβουμε. Και καλά κάνετε και ασκείτε κριτική στην κυβέρνηση. Αυτός πρέπει να ρόλο στο αξιωματική αντιπολίτευση για να γίνεται καλύτερη και η κυβέρνηση. Εν ολίγης όμως, σε αυτή τη συγκυρία, όπως είμαστε τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τις κινήσεις κυβέρνησης. Υπάρχει ενιαίο εθνικό μέτωπο. Εμείς ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ενιαίο εθνικό μέτωπο με συγκεκριμένη εθνική στρατηγική, θα έπρεπε να γίνει το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Αυτό που λέμε σήμερα είναι ότι είναι καταδικαστέα αυτή η παράνομη τουρκική ναύτεξ. Από εκεί και πέρα δεν θα πρέπει η κυβέρνηση να συνεχίσει να δίνει μηνύματα αντιφατικά που εκμεταλλεύεται η Τουρκία και όχι μόνο δεν αποθαρρύνουν την επιθετικότητά της. Το ακούω αυτό που λέτε, αλλά δεν μου λέτε αν υπάρχει ενιαίο μέτωπο. Η πρότασή μας είναι ότι θα πρέπει ενωμένη με ψυχραιμία αλλά και αποφασιστικότητα να έχουμε ακόμη πιο δυναμική
πολιτική με την διεκδίκηση των κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία και με την επέκταση των ναυτικών μιλίων σε 12 στα νησιά μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Κύριε Οικονόμου, έχετε αναφέρει όσο χρειάζεται με μέτρο για ένα σωστό σχεδιασμό την ελληνική οικονομία. Η πρόβλεψη που γίνεται για τον προϋπολογισμό για ανάκαμψη 7,5% το 2021 είναι μια ανεδαφική πρόβλεψη. Και μάλιστα στον προϋπολογισμό βλέπουμε ότι υπάρχουν μειωμένες παρεμβάσεις όσον αφορά την στήριξη της πραγματικής οικονομίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και του κοινωνικού κράτους, της υγείας, της παιδείας. Εδώ θα πρέπει η κυβέρνηση να αλλάξει τακτική, να δώσει μια γενναία στήριξη στην κοινωνία, γιατί δυστυχώς βλέπουμε καθημερινά λουκέτα, περισσότερους ανέργους, ήδη έχουμε φτάσει 200.000 θέσεις εργασίας που έχουν χαθεί. Και θα πρέπει να αξιοποιήσει και τις χρηματοοικονομικές δυνατότητες που έχει με το μαξιλάρι των 37 δις, γιατί αν το είχε κάνει αυτό δεν θα είχαμε φτάσει στα αποτελέσματα αυτής της σύγκρισης. Πάλι τα ίδια τώρα. Καταρχήν δεν είναι 37 δις, 24 δις έχουμε δώσει τώρα στην πραγματικότητα. Πάμε. Και πολύ φοβάμαι ότι και με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, όπως το βλέπουμε, προμηνύονται δυστυχώς νέα μνημόνια. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιάννη Οικονόμου, Νέα Δημοκρατία, Ολυμπία, Τελιγιορίδου, ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε καλά, καλό βράδυ, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, καλό σας βράδυ. Πάμε να καλησπέρι.